Είμαστε πολύ άγριοι σε αυτό το κανάλι. Όπως και να το κάνουμε, ένα σούπερ ήρωας, αν όχι όλες τις φορές, περισσότερες τραβάει αυτός πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας, παίρνει αυτός ρε παιδί μου όλα τα credits. Όμως παιδιά, τι θα ήταν ένα σούπερ ήρωας χωρίς να έχει απέναντί του έναν τουλάχιστον ισάξιο αντίπαλο? Ένα τίποτα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον Batman, έτσι, τον σούπερ ήρωα σκοτάδι, τον πιο μπρουτάλι σούπερ ήρωα που μπορεί να μην σκοτώνει, αλλά σίγουρα θα πονέσεις πολύ άμα είσαι κακός στο σύμπαν του. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τους top 10 Batman κακούς που έχουν περάσει από τη μεγάλη οθόνη, μόνο από τη μεγάλη οθόνη, το τονίζω, γιατί άμα βάζαμε και τη μικρή, η μισή λίστα θα ήταν γεμάτη από κακούς από τη σειρά Gotham. Όσοι έχουν δει, ξέρουν γιατί το λέω. Φτιάξτε λοιπόν τις καφεδάρες σας, πάρτε μαζί τις φαγητάρες σας και ετοιμαστείτε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει το top 10 μας, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα με τον όβολό τους την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Αν θες και εσύ να γίνεις μέλος, πάτσε το κουμπί της συμμετοχής. Αυτά. Ξεκινάμε. All right, everyone. Παιδιά, κάτι τελευταίο πριν ξεκινήσουμε. Μπορούμε αυτό εδώ το αλάνι να το αφήσουμε εκτός συναγωνισμού, γιατί του έχω τεράστια δυναμία και δεν μπορώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Νούμερο 10. Uma Thurman, Poison Ivy για την ταινία Batman and Robin. Όσοι παρακολουθείτε καιρό αυτό το κανάλι, δεν νομίζω να αποτελεί έκπληξη για σας ότι η Uma Thurman, η Poison Ivy της Uma Thurman βρίσκεται σε αυτό το top 10, ακόμη και στην τελευταία θέση. Γιατί μπορεί το Batman and Robin στην ουσία, ρε παιδί μου, στην καρδιά του να είναι μια παροδία ταινίας Batman, όμως αυτό είναι και που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το επίτευγμα αυτό που πέτυχε η Uma Thurman στη συγκεκριμένη ταινία. Να είναι δηλαδή κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής. Εάν τώρα θέλουμε και λίγο να θυμηθούμε την ιστορία πίσω από την Poison Ivy τη συγκεκριμένη, δημιουργήθηκε όταν ο επιστήμονας, το αφεντικό επιστήμονας που υπήρχε στο ίδιο εργαστήριο που εργαζόταν και εκείνη, της πέταξε πάνω ό,τι χημικό είχε, την δολοφόνησε στην ουσία επειδή απλά δεν του κάτσε. Πού να φανταζόταν όμως ο κεφτές ότι αντί να τη σκοτώσει θα τη μετέτρεπε σε μια δηλητηριώδη περικοκλάδα με περιβαλλοντολογικές ανησυχίες. Η main super δύναμή της τώρα είναι πως μπορεί και κρίνει μια τοξίνη την οποία όποιος άντρας τη μυρίσει μπορεί να τον κάνει να κάνει ό,τι θέλει εκείνη. Δηλαδή πάνω κάτω ό,τι μπορεί να κάνει η οποιαδήποτε όμορφη γυναίκα, μόνο που στην περίπτωση της Poison Ivy κάποια στιγμή οι άντρες ξυπνούν. Στο νούμερο 10 λοιπόν, η Poison Ivy με την Uma Thurman στα καλύτερά της. Νούμερο 9, Aaron Eckhart, Two-Face για την ταινία The Dark Knight. Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε την μεγάλη αδυναμία που έχω στην δεύτερη ταινία της Batman τριλογίας του Christopher Nolan, η οποία εκτός των άλλων προς το τέλος της, στην φαρέτρα των κακών της, προσθέτει έναν ακόμα κακό, τον Two-Face. I'm sorry. No, no you're not. Ο λευκός υπότης της Gotham λοιπόν πέφτει στην παγίδα ενός κακού που θα το δούμε στη συνέχεια αυτής της λίστας και μετατρέπεται από λευκός υπότης σε έναν villain ο οποίος δεν διστάζει να παγάγει όλη την οικογένεια του επιθεωρητή Gordon και να χώσει στον κρόταφο του γιου του ένα όπλο απειλώντας τον πως θα το σκοτώσει. Βασικά θέλει να το σκοτώσει όσο ο πατέρας του αναγκάζεται να κοιτάει την όλη φάση και μάλιστα τον βάζει κιόλας παιδιά να του πει πως όλα θα πάνε καλά. Για τέτοια περίπτωση μιλάμε. Και όλο αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό εάν σκεφτείτε και το όλο setup που είχε γίνει από πριν με ολόκληρο τον χαρακτήρα του Harvey Dent που μετατρέπεται μετά σε αυτό το πράγμα. Carbon fiber, 28 caliber, main China. Παιδιά, δεν νομίζω να χρειάζεται να το αναλύσουμε άλλο. Ο μόνος λόγος που βρίσκεται στο νούμερο 9 και δεν είναι πιο πάνω είναι γιατί δεν έχει πολύ χρόνο να αναπτυχθεί στην ταινία. Νούμερο 8. Κίλιαν Μέρφυ, The Scarecrow, Batman Begins. Ο Κίλιαν Μέρφυ, για όσους δεν το γνωρίζουν, το έχω πει και σε ένα παλαιότερο βίντεο, ήταν ο αρχικός εκλεκτός του Christopher Nolan για τον ρόλο του Bruce Wayne. Αλλά τελικά τον κέρδισε η άλλη ηθοποιάρα, ο Christian Bale. Αλλά ο Christopher Nolan, μετά την οντισιόν που έγινε, παιδιά, ερωτεύτηκε στην κυριολεξία τον Κίλιαν Μέρφυ και δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει έτσι, γι' αυτό και του έδωσε το ρόλο του ενός από τους κακούς που υπάρχουν στην πρώτη ταινία της τριλογίας του. They scream and they cry. It's your day now. Well, he's not faking. Not that one. Ο Μέρφυ λοιπόν ενσάρκωσε το σκιάχτρο και παιδιά
διορθώστε με αν κάνω λάθος, οπουδήποτε έχω δει τον Κίλιαν Μέρφι να παίζει, ο τύπος δεν είναι καν μέτριος. Εννοώντας ότι, παιδιά, είναι πάντοτε από καλός έως τέλειος. Οτιδήποτε, ρε παιδιά, και να τον έχω δει να παίξει, από επιζώντα σε post-apocalyptic ταινία μέχρι μαφιόζος εποχής. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση και στο Batman Begins μεταφέρει τον τρόμο μέσω της πολύ ιδιαίτερης φάτσας που έχει και του πολύ τρομακτικού βλέμματος που έχει από τη φύση του, τουλάχιστον τότε που ήταν νέος. Μεταφέρει, παιδιά, στο θεατή τον τρόμο κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά στην οθόνη. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα ο Κίλιαν Μέρφι. Έχει στη φάτσα του, όταν θέλει τουλάχιστον, κάτι το οποίο μοιάζει πολύ σάικο. Ένα παραπονάκι το έχω από τον Christopher Nolan για το συγκεκριμένο κακό. Νομίζω πως είχε την προοπτική να είναι ακόμη πιο επικός από ό,τι είναι. Δεν του δίνει πολύ χρόνο, γιατί στην ουσία ο main κακός της συγκεκριμένης ταινίας είναι άλλος. Θα το δούμε πιο μετά. Νούμερο 7. Jim Carrey, The Riddler, για την ταινία Batman Forever. Παιδιά, βλέπω τώρα τα ονόματα που έχουν παίξει Batman κακούς και βλέπω μόνο όμως ηθοποιάρες και σίγουρα αυτό το μοτίβο δεν είναι τυχαίο. Θέλει, ρε παιδί μου, υποκριτικά κάκαλα για να παίξεις Batman κακό. Πώς να το κάνουμε? Does anybody else feel like a fried egg? Έχω ξαναπεί όμως σε παλαιότερο βίντεο πως υπάρχουν περιπτώσεις ηθοποιών που είναι ηθοποιάρες και υπάρχουν και περιπτώσεις ηθοποιών, παιδιά, που είναι μια κατηγορία από μόνοι τους και ο Jim Carrey ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο τύπος, σε όποιον ρόλο και να έχει παίξει, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του και στον The Riddler, παιδιά, το άφησε τόσο πολύ ανεξίτηλο που για να τον ξαναδούμε σε ταινία στη μεγάλη οθόνη πέρασαν 27 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα, μετά από 27 χρόνια, όταν τον ξαναείδαμε τον The Riddler, είδαμε μια πολύ διαφορετική εκδοχή από αυτή του Jim Carrey. Βγαλμένος μέσα από την επιχείρηση του Bruce Wayne, κυρίες και κύριοι, ο Riddler του Batman Forever, έχει φτιάξει μια συσκευή η οποία ρουφάει όλες τις γνώσεις από την Gotham για να γίνει ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα, το οποίο τουλάχιστον για μένα είναι πολύ τρομακτικό, παιδιά, γιατί την ίδια ακριβώς δύναμη την είχε και μια πρώην μου, παραλίγο να μου ρουφήξει την ψυχή. Ίσως και αυτός, παιδιά, να είναι και ο λόγος που μπήκε στο νούμερο 7, γιατί ναι, μεν είναι πολύ κακός και ιδιαίτερος κακός, αλλά από την άλλη μου θυμίζει την πρώην μου. Ήμουν διχασμένη. Νούμερο 6. Jack Nicholson για την ταινία Batman του 1989. Το έχω ξαναπεί και στο βίντεο για το ποιος είναι ο καλύτερος Joker. Θα το πω και τώρα γιατί μου αρέσει να είμαι εντελώς ειλικρινής απέναντί σας. Παρόλο που σέβομαι απόλυτα την συγκεκριμένη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη, παρόλο που λατρεύω τον ηθοποιό Jack Nicholson, δεν εκτιμώ καθόλου την ενσάρκωση του Joker από εκείνον. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. Και το όλο θέμα, ρε παιδιά, τουλάχιστον για εμένα, είναι πολύ περίεργο, γιατί θεωρώ ότι ο Jack Nicholson είναι ο Joker από μόνος του, χωρίς να τον πειράξεις. Δεν χρειάζεται ούτε να τον ντύσεις σαν τον Joker για να μοιάζει με αυτόν, ούτε να τον βάψεις σαν τον Joker για να μοιάζει με αυτόν. Καλά, πόσο μάλλον να τον βάλεις να χορεύει, αυτό ούτε καν. Για να καταλάβετε τι εννοώ, η αγαπημένη μου σκηνή από τον κακό μας στην ταινία Batman του 1989 είναι όταν ο μαφιόζος Jack τραμπουκίζει έναν διεφθαρμένο αστυνομικό της Gotham μέσα στα ατμιστά στενά της, γιατί μιλάμε για μια ταινία του Tim Burton, άρα πρέπει να υπάρχει παντού ατμός. Είναι, ρε παιδί μου, από τις περιπτώσεις που το cast δεν μπορείς να το πεις ούτε σωστό ούτε λάθος. Πάντοτε θα με μπερδεύει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ πάντως, ρε παιδιά, να με συμπαθάτε, δεν μπορώ να βλέπω τον Jack Nicholson να κάνει σαν παππούς με Alzheimer. Μου αρέσει έτσι όπως είναι. Άρχοντας. Προχωράμε. Νούμερο 5. Paul Dano, The Riddler, για την ταινία The Batman. Ο 27 χρόνια μετά που λέγαμε πιο πριν, κυρίες και κύριοι. Ο Paul Dano κλήθηκε από τον Matt Reeves να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ξανά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια τον Riddler σε μια εκδοχή πάρα μα πάρα πολύ διαφορετική από αυτή του Jim Carrey. Πολύ λογικό, διότι μιλάμε για μια ταινία που είναι όσο πιο γίνεται προσγειωμένη στην πραγματικότητα. Πάρα πολύ περιποιημένος ως κακός ο The Riddler του Paul Dano, παιδιά, που ανήκει και αυτό στην κατηγορία των ηθοποιών που ό,τι και να παίξουν θα το κάνουν με έναν πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τρόπο, πάντοτε τερματίζει ό,τι και να παίξει. Συνήθως, βέβαια, παίζει τον Psycho, άρα εδώ πέρα δεν μπορείς να τον πεις και τόσο κοντρά ρόλο. Το σχέδιο του The Riddler στην ταινία The Batman, κυρίες και κύριοι, είναι να ξεσκεπάσει όλη τη σαπίλα της διοίκησης της Gotham και αυτό το κάνει με ένα πολύ ευφυή τρόπο, κάνοντας ό,τι θέλει και τους διοικούντες της Gotham και τους κατοίκους της Gotham και τον ίδιο τον Batman. Και όσο το κάνει αυτό, παιδιά, τον λατρεύω. Λατρεύω τον The Riddler αυτού του σύμπαντος, κυρίες και κύριοι, όσο ο χαρακτήρας του μέσα στην ταινία ακροβατεί μεταξύ εγκληματία
και αντίήρωα. Ως που κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, το The Batman αποφασίζει αυτό το πράγμα που χτίζει τόση ώρα να το γκρεμίσει εντελώς και από έναν χαρακτήρα αμφιλεγόμενο, θα λέγαμε, το μετατρέπει σε έναν τρελό απλά που θέλει να πνίξει ολόκληρη την Gotham. Τον τζοκεροποίησε, με άλλα λόγια, όπως είχα πει και παλαιότερα σε ένα άλλο βίντεο, και αυτό με χάλασε αφάνταστα. Παρ' όλα αυτά, ο Πολ Ντάνο, γιατί όπως προείπαμε είναι ο Πολ Ντάνο και ερμηνεύει οποιονδήποτε χαρακτήρα του δοθεί πολύ καλά, κατάφερε να με κάνει να τον βάλω στο νούμερο 5, αν και δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί αυτή η ταινία να καταστρέψει τον τέλειο κακό που έφτιαχνε μέχρι το τέλος της και να τον κάνει απλά έναν σάικο τύπο που θέλει να σκοτώσει ό,τι αναπνέει, μιλάει και κινείται στην Gotham. Ευτυχώς όμως τον κατέστρεψε εν μέρη, και λέω ευτυχώς γιατί ο The Riddler, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από το τέλος της ταινίας The Batman, θα εμφανιστεί και στις επόμενες. Νούμερο 4. Tom Hardy, Bane, για την ταινία The Dark Knight Rises. Ο μοναδικός κακός αυτής της λίστας που φοράει μάσκα συνεχώς. Δεν τη βγάζει ποτέ, ρε. Δεν μπορεί άλλωστε να τη βγάλει. Θα σας πω στη συνέχεια γιατί, και αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό του είναι που τον κάνει και τόσο ξεχωριστό. Γιατί μπορεί εσύ, σαν θεατής, να μην δεις ποτέ ολόκληρο το πρόσωπο του συγκεκριμένου κακού, αλλά Tom Hardy, παιδιά, επειδή ξέρει τη συγκεκριμένη τέχνη, θα σε κάνει να τον φοβηθεί. Do you feel in charge? I'm necessary evil. Ο τύπος έχει τερματίσει την τέχνη παίζω χαρακτήρα φορώντας μάσκα και καταφέρνει μόνο με τα μάτια του να μεταφέρει στο θεατή και τον τρόμο αλλά και τον πόνο που νιώθει, και σωματικά αλλά και ψυχικά. Αυτός ο Bane σε αυτή την ταινία, για ποιον δεν θυμάται, έχει μεγαλώσει μέσα σε μια απάνθρωπη σκοτεινή φυλακή την οποία τη θεωρούσε σπίτι του. Oh, you think darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it. Μέσα σε αυτή τη φυλακή λοιπόν, που είχε την ονομασία Ο Λάκκος, γνώρισε την Τάλια και την βοήθησε να δραπετεύσει. Και για να τον εκδικηθούν οι άλλοι κρατούμενοι που τσαντίστηκαν για αυτή του την κίνηση, παιδιά, τον έδιραν, τον σάπισαν στο ξύλο μέχρι κυριολεκτικά να του ξυλώσουν τη μούρη. Η μάσκα λοιπόν που φοράει ο Μπέν σε αυτή την ταινία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι και για φιγούρα. Τη φοράει γιατί απαλύνει, μάλλον εκρίνει ένα αέριο που απαλύνει τον πόνο τον οποίο νιώθει από τα τραύματα που του είχαν δημιουργηθεί από τότε. Ένας τέτοιος Bane λοιπόν εννοείται ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον Batman σε μια μάχη σώμα με σώμα, και όχι απλά καταφέρει να τον κερδίσει, του ρίχνει βρωμόξυλο. Αλλά εκτός από μπράτσα, κυρίες και κύριοι, ο Bane αυτού του σύμπαντος έχει και μυαλό, είναι πάρα πολύ ευφυής, γιατί μπορεί και κάνει όλους τους κατοίκους της Gotham ό,τι αυτός γουστάρει. Μέχρι τουλάχιστον να ξανά σκάσει μύτη ο Batman στην πόλη. Πάρα πολύ ιδιαίτερος κακός ο Bane, κυρίες και κύριοι. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα καλή κακή για την τρίτη ταινία της τριλογίας του Christopher Nolan. Η Warner όμως δεν με άφησε ποτέ. Τέλος πάντων, θα δούμε, ίσως στο μέλλον το παλέψουμε. Νούμερο 3. Liam Neeson, Ra's al Ghul, για την ταινία Batman Begins. Από θέμα εξέλιξης χαρακτήρα κακού, ο Ra's al Ghul του Liam Neeson είναι ο αγαπημένος μου Batman κακός σε live action μεταφορά. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. Legend, Mr. Wayne. Ο υποτιθέμενος μέντορας του Bruce Wayne, του χαμένου πνευματικά Bruce Wayne, ο οποίος τον μετατρέπει σε ένα ισχυρότατο όπλο για να κάνει τη δουλειά που αυτός γουστάρει. Η οποία δεν θα μπορούσε να είναι καμία άλλη από το να καταστρέψει την Gotham. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εάν είναι αυτή η υποκριτική ηρεμία που χαρακτηρίζει τον Liam Neeson ή η σκηνοθετική καθοδήγηση του Τιτάνα Christopher Nolan που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά ρε παιδιά, ο Ra's al Ghul του Batman Begins δίνει κάτι σε αυτό το top 10 που δεν το έχει δώσει κανένας άλλος συγκεκριμένη λίστα. No one can save Gotham. The movement back to harmony will be unstoppable this time. Δεν πουλάει τρέλα σε καμία περίπτωση, δεν θεωρεί καν τον εαυτό του κακό. Θεωρεί πως αυτό που κάνει πρέπει, είναι απαραίτητο να γίνει. Για εμένα, παιδιά, ο Ra's al Ghul είναι το παράδειγμα του πώς έπρεπε να γίνει σωστά ο The Riddler του Paul Dano στην ταινία The Batman. Οπότε, δικαιωματικά νομίζω, η θέση νούμερο 3 αυτού του top 10 πάει στον Ra's al Ghul του Liam Neeson. Άρχοντα. Νούμερο 2. Danny DeVito, The Penguin, για την ταινία Batman Returns. Ομολογώ, παιδιά, την αμαρτία μου πως για πολλά χρόνια δεν είχα δει την διλογία Batman του Tim Burton, και μιλάμε, παιδιά, για μένα τώρα που βλέπω μέχρι και ταινίες όπου ο Jason Statham παίζει καράτε στη μέση γη.
Παρεμπιπτόντως, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Εάν δεν έχεις δει το συγκεκριμένο επεισόδιο, πάτα κάπου εδώ για να το δεις. Πίστεψέ με, δεν θα χάσεις. Λοιπόν, εάν κάποιος ερχόταν και με ρώταγε, Θωμά, ποια ταινία του Tim Burton, Batman ταινία, προτιμάς από τις δύο που έχει βγάλει, θα του έλεγα για πλάκα το Batman Returns. Το οποίο, να το πούμε έτσι, δεν έχει έναν κακό, αλλά τρεις. Έχει και την Catwoman της Michelle Pfeiffer, αλλά και τον Max Schreck του Christopher Walken. Όπου και αυτοί παίζουν εκπληκτικά τους ρόλους τους, όμως παιδιά, αυτός που ξεχωρίζει σαν τη μύγα με στο γάλα είναι ο Danny DeVito που ενσαρκώνει τον Penguin. Όπου εάν κάποιος κάτσει και αναλύσει το συγκεκριμένο χαρακτήρα θα καταλάβει πως δεν κολλάει καθόλου ο συγκεκριμένος κακός σε μια ταινία των 90s. Είναι βγαλμένος από το μέλλον. Ο Oswald Cobblepot αυτού του σύμπαντος είναι βγαλμένος από σύγχρονη σουπερηρωϊκή ταινία. Ο τύπος είναι σαλεμένος, δεν καταλαβαίνει καν, βασικά νομίζει ότι δεν είναι άνθρωπος και είναι ζώο, οπότε πράττει σαν ένα ζώο. Το βλέπετε ή μάλλον το νιώθετε, δεν νιώσατε μία ενόχληση μέσα σας, δεν πιάσατε τη μούρη σας να στραβώνει από αυτή τη σκηνή. Και δεν θέλω να ξεχνάμε παιδιά το σχέδιο του πιγκουίνου σε αυτή την ταινία, το οποίο είναι να σφάξει όλα τα παιδιά των γαλαζοαίματων στην Gotham όσο κοιμούνται. Και όταν ένας από τους δικούς του τολμάει να μιλήσει και να του φέρει αντίρρηση... Penguin, I mean, killing sleeping children, isn't that a little, τον σκοτώνει εμψυχρό! Τι έχετε κάνει εκεί πέρα, ρε! Δίνει ρέστα, ρε παιδιά, ο Danny DeVito σε αυτή την ταινία, αλλά αυτό που κάνει το συγκεκριμένο χαρακτήρα να απογειώνεται ακόμη περισσότερο είναι η σκηνοθετική ιδιοφυΐα που ονομάζεται Tim Burton, ο οποίος, παιδιά, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική που εδώ ήρθε και τέριαξε γάντι. Και όταν λέω εδώ, εννοώ, παιδιά, στον Batman ήρθε και τέριαξε γάντι. Μιλάμε χάρη σε κάτι τόσο ξεχωριστό και ιδιαίτερο που ακόμη μνημονεύεται από τους fans του συγκεκριμένου σούπερ ήρωα και θα μνημονεύεται στον αιώνα τον άπαντα. Και μιας και το έφερε η κουβέντα τώρα, να αναφέρουμε και λίγο το εκπληκτικό soundtrack που έχει φτιάξει ο Danny Elfman στη συγκεκριμένη ταινία. Και παιδιά, θέλω να σας θυμίσω αυτό. Τι κομματάρα παίζει στη σκηνή θανάτου του Penguin, παιδιά. Τι έχεις φτιάξει, ρε Αλάνι Ντάνι Έλφμαν. Τι έχεις φτιάξει. Για πλάκα, στο νούμερο 2, ο Penguin του Danny DeVito. Νούμερο 1, Heath Ledger, The Joker, για την ταινία The Dark Knight. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Why so serious? Εντάξει, είτε με ξέρετε από παλιά, είτε δεν με ξέρετε και με βλέπετε πρώτη φορά, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για εσάς ότι στην κορυφή του σημερινού Top 10 βρίσκουμε τον Heath Ledger. Γιατί ο Heath Ledger, κυρίες και κύριοι, δεν έπαιξε απλά καλά στην ταινία The Dark Knight, δεν έπαιξε πολύ καλά, δεν έπαιξε επικά καλά στην ταινία The Dark Knight, άλλαξε μια για πάντα τον όρο κακός σε σουπερηρωϊκή ταινία. Και δεν είναι τυχαίο που από το 2008 και μετά... Ό,τι κακός βγει σε σουπερηρωϊκή ταινία συγκρίνεται θέλοντας και μη με τον Τζόκερ του Heath Ledger. Είναι από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις που πολλοί άνθρωποι με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουν μαζεύονται γύρω από ένα project και δημιουργούν μαγεία. Όλο το project The Dark Knight αγγίζει την τελειότητα, αλλά παιδιά, κακά τα ψέματα, σε μια ταινία του Christopher Nolan όπου ο πρωταγωνιστής της ταινίας στην ουσία είναι ο κακός της και όχι ο ηρωάς της, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο χωρίς τον Heath Ledger. Ούτε πίσω στο 2008, ούτε και όλα τα χρόνια που ακολούθησαν μετά από αυτό. Γιατί πρώτον, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η τριλογία του Christopher Nolan τυκλοφορήθηκε μετά από την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ταινίας. Και δεύτερον, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο πως 14 ολόκληρα χρόνια μετά ο Matt Reeves έβγαλε μία ταινία η οποία είναι φανερά επηρεασμένη από αυτή. Με έναν κακό μέσα της που, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι φανερότατα επηρεασμένος από τον Joker του Heath Ledger. Έχω κάνει και ένα βίντεο αφιέρωμα παλαιότερα στο κανάλι για τον καλύτερο κακό που έχει δει ποτέ ο σουπερηρωϊκός τομέας και για τη μαγεία που κρύβεται πίσω από την ενσάρκωση του Joker από τον Heath Ledger, όπου ο τύπος άθελά του έχασε μέχρι και τη ζωή του για αυτήν τη μεταφορά. Μία μεταφορά χαρακτήρα, κυρίες και κύριοι, όπου τις περισσότερες λεπτομέρειες
δεν τις είδε γραμμένες στο χαρτί ο Heath Ledger, αλλά τις δημιούργησε από μόνος του. Ήταν δικές του εμπνεύσεις, ήταν δικός του αυτοσχεδιασμός. Και αν και έχω χάσει την εκτίμησή μου προς τα Oscars, εκείνη τη χρονιά ευτυχώς φιλοτιμήθηκαν τα Oscar να δώσουν το Oscar δεύτερου αδρικού ρόλου στο Heath Ledger για τον ρόλο του Joker. Βλέπετε, έπρεπε να πεθάνει κάποιος για να του δώσουν Oscar. Marketing βλέπετε. Anyway. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Συγκινούμε κάθε φορά που θα μιλήσω για τον Joker του Heath Ledger, παιδιά. Τον μελετώ για χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί αυτός ο ρόλος, αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι απλά χαρακτήρας, είναι σχολείο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν θα μπορούσε στο νούμερο 1 αυτού του top 10 να βρίσκεται άλλος από τον Heath Ledger. Να ζήσουμε, να τον θαυμάζουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό top 10. Γράψτε μου εσείς κάτω στα σχόλια τι άλλο top 10 θα θέλατε να δείτε από αυτό εδώ το κανάλι και γράψτε μου και το δικό σας top 10 με τους καλύτερους, κατά τη δική σας άποψη, Batman κακούς που έχουν έρθει στη μεγάλη οθόνη. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και πάτησε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Τους πάσω.